Πάμε να στο μιλήσουμε και να μας δώσει κάποια σχόλιά του ο κύριος Ηλίας Λάζαρης, αναλυτής διεθνών αγορών. Κύριε Λάζαρη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Νομίζω τα σενάρια είναι αρκετά για το τι ακριβώς θα πει η κυρία Γκέλεν, αν θα ανακοινώσει ή όχι αλλαγή στα επιτόκια ή τουλάχιστον η λέξη που θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον θα μας δώσουν ένα στίγμα. Έχετε δίκιο και μάλιστα αυτό γίνεται συνήθως. Τέτοιου μεγέθους και σημαντικές ομιλίες είναι ευκαιρία για τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών να δώσουν, να υπονοήσουν τέλος πάντων ποια θα είναι η πολιτική και η πορεία των επιτοκίων για το μέλλον. Αυτό περιμένουμε να δούμε και από την κυρία Γκέλεν. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αρκετοί υπονοούν ότι ίσως εκπλήξει η ΦΕΤ, ότι ίσως δηλαδή σήμερα να μην δοθεί κάποια κατεύθυνση ή κάποιο σχόλιο για την νομισματική πολιτική από την κυρία Γκέλεν. Ίσως κάποιοι ακόμα υπερβολικοί για μένα λένε ότι μπορεί απευθείας σήμερα να δοθεί ημερομηνία αύξησης επιτοκίων. Νομίζω ότι είναι κοντά στο μηδέν αυτές οι πιθανότητες. Εν πάση περιπτώσει, υπερισχύουν τα σχόλια που αναφέρουν ότι δεν θα δοθεί κατεύθυνση. Σίγουρα ή θα ήταν πιθανό να αρχίσει η αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν επιχειρήματα που συνηγορούν και υπέρ και κατά βέβαια, αλλά θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε. Ήδη έχει καθυστερήσει η αύξηση επιτοκίων. Είχε ανακοινωθεί πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα γίνουν τακτές αυξήσεις για το 2016 της τάξης του 0,25 τη φορά. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Θα δούμε. Είναι πάντως και μια ακόμα παράμετρος, κύριε Λάζαρη, που δεν ξέρω αν την εξετάζουν ή όχι. Έχουμε τις αμερικανικές εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβρη, άρα δεν ξέρω κατά πόσον θέλει να κάνει μια, γιατί θα είναι μια κάποιο τύπου πολιτική παρέμβαση της Τζάνετ Γκέλεν, αν προχωρήσει αύξηση των επιτοκίων νωρίτερα ή αν το αφήσει για μετά τις προεδρικές εκλογές. Είναι νομίζω και αυτή μια παράμετρο την οποία την εξετάζουν σαφέστατα οι αναλυτές. Την βάζουν δηλαδή στο τραπέζι, τον πολιτικό παράγοντα εννοώ. Σίγουρα ισχύει και ισχύει και με τη γενικότερη έννοια της πολιτικής, εννοώντας την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι του εξωτερικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα η Κίνα που αυτή τη στιγμή κινείται μέσα σε πολύ εύθραυστα επίπεδα, ή η Ρωσία με την Ουκρανία ή η Συρία, νομίζω αν δεν υπήρχαν αυτά τα αγκάθια, θα υπήρχε ήδη αύξηση επιτοκίων το 2016. Είναι και αυτό ένας παράγοντας που δεν έχει προχωρήσει η Αμερική. Βέβαια, ο σημαντικότερος είναι το ότι και εκεί η ανάπτυξη είναι ακόμα στην αρχή της, είναι εύθραυστη. Υπάρχουν οι εκλογές, όπως είπατε, και γι' αυτό είναι πολύ προσεκτική η κυρία Γκέλεν στις κινήσεις της. Γνωρίζουμε, κύριε Λάζαρε, κλείνοντας, ότι μία αύξηση των επιτοκίων από τη ΦΕΤ μπορεί να πλήξει αναδυόμενες αγορές. Και αυτό νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο της διεθνούς χρηματιστηριακής κοινότητας, διότι είναι πολλές οι αναδυόμενες αγορές που δεν τα πάνε τόσο καλά οικονομικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακριβώς, εκεί αναφερόμουν και εγώ πριν λίγο. Το εξειδικεύω, διότι είναι πολλές και σαφέστατα θα επηρεαστούν και οι ισοτιμίες. Ούτως ή άλλως οι επενδυτές του χρυσού αναμένουν την ομιλία της Τζάνετ Γκέλεν. Είναι ένας μεγάλος κύκλος, νομίζω. Είναι πολλές, όπως είπατε, και πλέον είναι μεγάλες οι αναδυόμενες αγορές. Δηλαδή, πριν από 10-20 χρόνια, κανείς θα μπορούσε σε εισαγωγικά να αγνοήσει την Κίνα. Αλλά τώρα δεν μπορεί. Είναι και τα λεγόμενα BRICS, έτσι. Δηλαδή, είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, νομίζω ότι η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία. Αν και αυτός ο όρος πλέον έχει απομακρυνθεί. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μιλάμε για μεγάλες οικονομίες και θα δούμε το πώς θα μπορεί να επηρεάσουν γενικότερα όλο αυτό το χρηματιστηριακό πλαίσιο. Πλέον οι αναδυόμενες αγορές είναι ιδιαίτερα υπολογίσιμες, σαν μεγέθη. Σαν μεγέθη και στο παγκόσμιο ΕΠ, ούτως ή άλλως. Και χρηματιστηριακά, φυσικά. Βέβαια. Κύριε Λάζαρη, να σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για αυτά τα οποία περιμένουμε σήμερα.